Το Κομμουνιστικό Κόμμα δίνει προτεραιότητα στην πολιτική του δράση και πάλι για την προστασία των ξεριζωμένων μεταναστών και προσφύγων. Και αφετηριακό σημείο κριτήριο των θέσεων και της δράσης μας είναι ότι οι ξεριζωμένοι είναι τα θύματα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και του υπεριαλιστικού πολέμου, της ληστρικής εκμετάλλευσης των χωρών, των πλουτοπαραγωγικών τους πηγών και των εργαζομένων από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και των υπεριαλιστικούς και τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των αστικών κυβερνήσεων στο προσφυγικό μεταναστευτικό είναι απάνθρωπη. Χρησιμοποιούν τους ξεριζωμένους για να γίνονται το πιο φθηνό και άγρια εκμεταλλευόμενο εργατικό δυναμικό των μονοπωλίων ή εργαλείο στα γεωπολιτικά τους παζάρια, όπως επιβεβαιώθηκε μάλλον και πρόσφατα με το δράμα των Ουκρανών προσφύγων. Αντίστοιχα, το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο είναι αποκαλυπτικό. Η περιβόητη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι ο διαμοιρασμός της καταστολής και της εκμετάλλευσης των ξεριζωμένων. Και οι δύο κεντρικοί άξονες που περιγράφονται σε αυτό είναι οι όψεις του ίδιου νομίσματος της αδυσόπιτης καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Από τη μία πλευρά, η αντιμετώπιση της λεγόμενης παράτυπης μετανάστευσης, που σημαίνει ένταση της καταστολής στα σύνορα με υπερσύγχρονα μέσα παρακολούθησης και ελέγχου, ενίσχυση των αντίστοιχων μηχανισμών καταστολής, Frontex, Europol, επαναπροωθήσεις και απελάσεις, εγκλωβισμός των ξεριζωμένων σε σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωση, ταχύης διαδικασίας απόρριψης των ετοιμάτων ασύλου, σύμφωνα με το αντιδραστικό κατασκεύασμα της έννοιας της ασφαλούς χώρας καταγωγής ή ασφαλούς τρίτης χώρας προέλευσης που κουρελιάζει τη συνθήκη της Γενέβης. Από την άλλη πλευρά, η προώθηση της λεγόμενης εύτακτης και συντεταγμένης μετανάστευσης σημαίνει διαλογή και αξιοποίηση των κατατρεγμένων ως τα πιο φθηνά εργατικά χέρια για τις ανάγκες του κεφαλαίου. Έτσι και η διμερή συμφωνία που συζητούμε μεταξύ Ελλάδος και Μπαγκλαντές αποτελεί ένα εμβληματικό παράδειγμα της ευρωενουσιακής κατεύθυνσης για τη λεγόμενη εύτακτη μετανάστευση, την οποία το ΚΚΕ χαρακτηρίζει ως ένα σύγχρονο σκλαβοπάζωρο, αφού νομιμοποιεί τις απαράδεκτες, απάνθρωπες και σοκαριστικές συνθήκες εργασίας χιλιάδων μεταναστών εργατών γης στην Ελλάδα. Παράλληλα, φανερώνει την κοινή στρατηγική αντίληψη όλων των κομμάτων και την προσήλωσή τους στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, που διαμορφώνει τους όρους για τη διαλογή του κατάλληλου εργατικού δυναμικού για τις ανάγκες των μονοπωλίων, του κεφαλαίου και ενθαρρύνει την υπογραφή διμερών συμφωνιών από τα κράτη-μέλη με τρίτες χώρες για τη λεγόμενη νόμιμη μετανάστευση. Γίνεται καθαρό ότι το βασικό κριτήριο για τη διαμόρφωση της συμφωνίας αυτής δεν είναι τα δικαιώματα των μεταναστών εργατών που αποτελούν απόσπαστο τμήμα της εργατικής τάξης στη χώρα μας. Έτσι, στο όνομα της κάλυψης αναγκών της ελληνικής οικονομίας με υπουχικούς εργαζόμενους, το κεφάλαιο βρίσκει τα πιο φθηνά εργατικά χέρια, χωρίς δικαιώματα, με προσωρινές άδειες και υπό τη μόνιμη απειλή της απέλασης ανάλογα με τις ανάγκες του. Γι' αυτό και στη συμφωνία γίνεται αναφορά στον προσωρινό χαρακτήρα των αδειών διαμονής, την αναγκαστική επιστροφή των εργατών μετά το πέρας της πενταετίας και την απέλασή τους σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, την έλλειψη δικαιώματος στην οικογενειακή επανένωση ή τη θεμελίωση δικαιώματος για μακρόχρονη διαμονή ή πολιτογράφηση. Όμως στη συμφωνία δεν υπάρχει λέξη για αξιοπρεπή μισθό, για ωράριο, για συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Μάλιστα, το γεγονός ότι οι εποχικές άδειες θα δοθούν μόνο αν υπάρχει ανάγκη από τους παραγωγούς, αποδεικνύει το ανοιγοκλείσιμο της τρόφιγγας στο μεταναστευτικό προσφυγικό ανάλογα με τα συμφέροντα και τις ανάγκες του κεφαλαίου. Συγχρόνως, οι συνθήκες εργασίας των μεταναστών εργατών γης στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα στη Μανολάδα Ηλίας ή στο Μαραθώνα, αλλά και αλλού, είναι γνωστές και εκθέτουν ανεπανόρθωτα όλες τις μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Οι άνθρωποι αυτοί βιώνουν την πιο άγρια εκμετάλλευση. Ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες και στερούνται την πρόσβαση σε στοιχειώδη αγαθά, όπως καθαρό νερό, ρεύμα, υπηρεσίες υγείας, πληρώνονται με μισθούς πείνας και αντιμετωπίζουν συστηματικά την εργοδοτική τρομοκρατία και τις ρατσιστικές επιθέσεις, ακόμα και δολοφονικές. Τόσο λοιπόν η συγκεκριμένη συμφωνία, όσο και όσες θα ακολουθήσουν, έχουν δημιουργήσει αναστάτωση και ανησυχία στους εργαζόμενους είτε από τον Μπαγκλαντές, τον Πακιστάν, την Ινδία αλλά και άλλες χώρες, πολλοί από τους οποίους ζουν και εργάζονται για χρόνια στην Ελλάδα σε συνθήκες άγριας εκμετάλλευσης και σε μια σειρά κλάδους. Εργάτες γης,
κύκλος τυφαντουργία, αιματισμός, ανακύκλωση, τουρισμός και άλλα. Χωρίς νόμιμο καθεστώς και συγκροτημένα δικαιώματα, ενώ συμβάλλουν στην παραγωγή του πλούτου της χώρας μας. Οι άθλιες συνθήκες ζωής και εργασίας αυτών των μεταναστών είναι γνωστές. Έχουν καταγγελθεί αμέτρητες φορές από τα εργατικά σωματεία, από τα ταξικά εργατικά σωματεία και άλλους φορείς. Μια κατάσταση που έχει φτάσει στο απροχώρητο και δεν μπορεί να κρυφτεί από τα αστικά επιτελεία, ενώ οι σημαντικοί αγώνες που αναπτύχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και την τελευταία περίοδο από τους εργάτες γης στη Νέα Μανολάδα ασκούν πίεση, αναγκάζοντας σήμερα το κράτος, το αστικό κράτος, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, το αστικό κράτος να παραδεχθεί την ύπαρξη αυτών των αόρατων μέχρι τώρα ανθρώπων. Έτσι, η αναγνώριση αυτή και οι όποιες στοιχειωδώς προστατευτικές διατάξεις είναι το αποτέλεσμα και των δικών τους αγώνων, της πολύμορφης ταξικής αλληλεγγύης του ταξικού εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Γι' αυτό και ο αγώνας τους πρέπει να συνεχιστεί, να στηριχτεί με την αλληλεγγύη όλων, με στόχο να εξασφαλιστούν όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα και να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά τους. Αφενός μεν για να δοθεί άδεια διαμονή σε όλους όσοι ζουν και εργάζονται στη χώρα μας, ειδικά αυτοί που εργάζονται χρόνια τώρα, για συμβάσεις εργασίας, μισθό, ωράριο, συνθήκες δουλειάς, για μέτρα με ευθύνη της κυβέρνησης εξασφάλισης ασφαλών και ανθρώπινων συνθήκων διαβίωσης, κατοικίας, πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, για τον εμβολιασμό τους, για παράδειγμα, μπροστά και στην πανδημία που είναι σε εξέλιξη, αλλά και προστασίας των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους από τους εργοδότες. Για όλα αυτά, στη συμφωνία δεν γίνεται λόγος, πολύ δε περισσότερο που δεν ακούσαμε και κάποια απάντηση ακόμα και χθες στην Επιτροπή που θέσαμε τα ζητήματα αυτά από τον Υπουργό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.